στο Ινωπιείο Μικρά Θύρα, στη Θυρασιά. Έχουμε την κυρία Βαμβακούρη Ιωάννα, είναι Ινωλόγος και συνιδιοκτήτρια εδώ του Ινωπιείου. Καλημέρα σας. Να μας πει δύο πράγματα για το Ινωπιείο, για τις εγκαταστάσεις, για τα αμπέλια και ό,τι άλλο έχει που εμείς δεν γνωρίζουμε και γενικά όλος ο κόσμος δεν γνωρίζει και θέλει να μάθει. Καλή σας μέρα, κυρία Ιωάννα. Καλημέρα και σε εσάς. Σας καλωσορίζουμε εδώ στο Ινωπείο μας, το Ινωπείο Μικρά Θύρα. Το Ινωπείο μας, το οποίο πήρε το όνομά του από μια λόγια αναφορά που βρήκαμε του 10ου αιώνα που μιλάει για τη Θυρασιά και τη λέει Μικρή Θύρα. Και έτσι λοιπόν είπαμε να το ονομάσουμε Μικρά Θύρα ακριβώς για να θυμίζει το που βρίσκεται, δηλαδή τη Θυρασιά, το μικρό νησάκι που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από τη Σαντορίνη. Το Ινωπείο αυτό ολοκληρώθηκε και φτιάχτηκε πέρσι, αν και έχει ξεκινήσει συνεργασία των τριών μας από το 2017. Οι τρεις ιδιοκτήτες εδώ στο Ινωπείο είναι ο κύριος Βαγγέλης Γεροβασιλείου, που έχει το γνωστό κτήμα Γεροβασιλείου, ο Βασίλης Τσακτσαρελής, όπου μαζί έχουν και το κτήμα Βιβλία Χώρα, καθώς και άλλα Ινωπεία, και στη συνεργασία και με εμένα έχουμε εδώ το Ινωπείο Μικρά Θύρα στη Θυρασιά. Υπάρχει δηλαδή μεγάλη εμπειρία πάνω στο αντικείμενο, από ό,τι μου είπατε για τους άλλους δύο συνιδιοκτήτες, έχουν επαφή με το αντικείμενο, δεν είναι τυχαίοι δηλαδή στο χώρο. Οι άλλοι δύο συνιδιοκτήτες δεν έχουν απλά επαφή. Ναι. Ο κ. Γεροβασιλείου είναι ο κορυφαίος συνολόγος της Ελλάδας αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Δεν έχουν απλά μικρή επαφή, ναι, αλλά και οι δύο έχουν τεράστια εμπειρία και ήθελαν πάρα πολύ να δραστηριοποιηθούν πάνω στη Σαντορίνη, πιο πολύ γιατί ήθελαν να ανακαλύψουν το ασύρτικο της Σαντορίνης. Τι μπορεί να δώσει το ασύρτικο στην Σαντορίνη. Σου άρεσαν δηλαδή ο αμπελώνας. Μάλιστα. Μετά τον αμπελώνα βέβαια και το κρασί μετέπειτα. Εδώ το μέρος ευδοκιμούνε τα συγκεκριμένα κρασιά, δηλαδή η Θυρασιά έχει την ίδια δυναμικότητα, όχι δυναμικότητα, την ίδια, φυσικά το ίδιο πέδαφος θα έχει με απέναντι, αλλά για να επιλέξει αυτό το χώρο σίγουρα κάτι είδατε και έτσι επιλέχθηκε ο χώρος, γιατί βλέπω ένα κτήμα πελώριο στο βορεινό τμήμα του νησιού, κάτω από το χωριό Ποταμός, που το μάτι μας εδώ πέρα ατενίζει, έτσι και να πάρουμε και λίγο τη θέα, το απέραντο γαλάζιο. Δεξιά μας, να έρθω και λίγο πιο δεξιά να δω, δεξιά μας φαίνεται η Ίος, δίπλα η Σίκινος, δεν ξέρω τώρα αν μπορεί να το αποθανατήσει η κάμερα, δίπλα η Σίκινος, Φολέγανδρος και γενικά το Αιγαίο μας εδώ πέρα στις Κυκλάδες. Και επιστρέφω σε εσάς. Εδώ πέρα έχουμε βόρεια δυτική κατεύθυνση, δηλαδή από εδώ βλέπουμε και το ηλιοβασίλεμα, εκεί που είναι τώρα το καράβι. Ναι. Έχουμε βορειοδυτική κατεύθυνση και λοιπόν ναι, αυτή ήταν και η σκέψη και των τριών μας, το ότι το ασύρτικο είχε γεννή σε αυτή την ποικιλία, δηλαδή η ποικιλία που γεννήθηκε στη Σαντορίνη και στη Θυρασιά και γι' αυτό είναι τόσο πολύ ιδιαίτερη και αυτή η ποικιλία και φτιάχνει και τόσο ιδιαίτερα καλά κρασιά. Σκεφτήκαμε λοιπόν ότι η Θυρασιά είναι ένας τόπος σχετικά ανεκμετάλλευτος, μιλώντας καθαρά εινικά, λογικά και εινικά. Άρα λοιπόν σκεφτήκαμε ότι γιατί δεν ερχόμαστε στη Θυρασιά να καλλιεργήσουμε, να δούμε τα παλιά αμπέλια της Θυρασιάς, τι σταφύλοι κάνουν και πώς αυτό μπορεί να εινοποιηθεί και φυσικά να φυτέψουμε και καινούριους αμπελώνες, καινούριους βιολογικούς αμπελώνες εδώ στη Θυρασιά, αποκλειστικά κάνουμε βιολογική καλλιέργεια και για να δούμε λοιπόν πώς είναι το κρασί από σταφύλια μόνο της Θυρασιάς και γι' αυτό φτιάξαμε το πρώτο κρασί της Θυρασιάς. Φυσικά υπάρχουν χωρικές εινοποιήσεις, δηλαδή αρκετοί παππούδες φτιάχνουν το δικό τους κρασί στο σπίτι τους, αλλά δεν έχει υπάρξει άλλη ετικέτα, δηλαδή ένα εινοποιείο να εινοποιήσει μόνο τα σταφύλια της Θυρασιάς. Σε εσάς είναι και πιο τυποποιημένο και πιο... Όχι, δεν είναι πιο τυποποιημένο, δεν υπήρχε άλλο κρασί, άλλο φιάλι από το... Αυτό είναι καλό και για τον τόπο, να μπορεί να βρει ένα κρασί το οποίο είναι από τον τόπο του, όχι μόνο από τους φυσικούς παραγωγούς, αλλά και από ένα ηνοποιείο που σίγουρα κάποια πράγματα θα τα κάνει και πιο σωστά, εφόσον έχετε και την ειδικότητα της συνολόγου και οι άλλοι δύο συνιδιοκτήτες είναι στο χώρο, οπότε σίγουρα το αποτέλεσμα θα είναι πάρα πολύ καλύτερο.
Μακάρι, αυτό προσπαθούμε και προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο. Γιατί ακόμα και κάτι να είναι καλό, πάντα μπορεί να γίνει. Πάντα, μπορεί να πάντα υπάρχει το καλύτερο. Καλύτερο. Πολύ σωστά. Θα μας ξενεγήσετε και λίγο στο χώρο, έτσι. Βεβαίως, με πολύ χαρά. Έλα. Ωραία. Λοιπόν, και μπαίνουμε στο χώρο και κατεβαίνουμε στον κυρίω χώρο που γίνεται όλη η δουλειά. Και επειδή υπάρχει και εμπειρία εδώ με την παραγωγή εξειδικότητας, θα πούμε και για τις εγκαταστάσεις. Βέβαια είναι και καινούργιες εγκαταστάσεις. Είναι πάρα πολύ ωραίες εδώ οι εγκαταστάσεις και καθαριότητα του χώρου και γενικά. Είναι και το χώρο που εμείς το λέμε παράδεισο. Βέβαια. Είστε στο χώρο αυτό, μπορείτε να δείτε τα τρία μας, τις τρεις μας ετικέτες, όλα μας δηλαδή τα κρασιά. Ο χώρος... Μάλιστα. Ο χώρος είναι κλιματιζόμενος, δηλαδή έχει μια δροσιά απερίγραπτη. Ό,τι ζέστη και να έχει έξω, δηλαδή εδώ σου κάνει την αίσθηση, μια ευχάριστη αίσθηση να είσαι εδώ στο χώρο και να σας ακούσουμε. Να πάρω έτσι μια περιμετρική του χώρου. Και βλέπω κρασί εδώ πέρα του 20, δηλαδή ξεκινάνε από τότε που ξεκίνησε. Πότε ξεκίνησε η πρώτη παραγωγή? Εδώ είναι το 2018, 19, 20, 21, 22. Άρα κάθε στήλη υποδηλώνει τη χρονιά παραγωγής. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Ο τρόπος που είναι έτσι τα μπουκάλια είναι κάποιο συγκεκριμένο, δηλαδή αυτή η οριζόντια θέση. Ναι, άμα θέλουμε να παλαιώσει ένα ξηρό ύλο, θα πρέπει να είναι σε οριζόντια θέση για να μπορεί να βρέχει το φελός. Κάτι μάθαμε και σήμερα. Όχι μόνο εμείς και όλοι όσοι θα δούμε το βιντεάκι, βέβαια υπάρχουν και οι γνώστες που τα γνωρίζουν. Πολύ ωραία. Η διάλυση της θέσης είναι η μάλλον. Δηλαδή είναι δύο μπουκάλια σε ένα, 1,5 λίτρο. Μάλιστα. Μα είναι και η αισθητική του χώρου, τα ποτήρια τα ανάλογα δίπλα. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Και προχωράμε. Περάστε. Άρα είμαστε δύο επίπεδα κάτω από το επίπεδο της επιφάνειας του εδάφους. Και εδώ ο χώρος είναι κλιματιζόμενος. Και φτάνουμε στα βαρέλια εδώ. Εδώ βέβαια έχει μια δροσιά παραπάνω. Έχει μια διαφορά από τον άλλο χώρο. Πιστεύω πολλοί κόσμος θα ήθελε να δει εδώ πέρα το κελάρι, λέγοντανε. Κελάρι. Το κελάρι, δηλαδή με τα βαρέλια, είναι... Λοιπόν, σας ακούμε. Εδώ το χώρο στο οποίο παλαιώνουμε τα φυσάντο, δηλαδή το τυπό κρασί που έχουμε σε δωρή της υπηρεσιά. Από εδώ τα βαρέλια είναι το φυσάντο του 2017, έχει το φυσάντο του 2020 και τα υπόλοιπα μας βαρέλια φυλαξενούν το πιστέρι. Δηλαδή το λευκό ξηρό, το κόψα γορίνι, το οποίο έχει δει μέσα στην βαρύλια και θα παραμείνει τουλάχιστον 3 με 4 μήνες. Μάλιστα. Η ποιότητα του ξύλου του βαρελιού είναι συγκεκριμένη, δηλαδή το ξύλο που... Ναι, είναι τρίτα βαρέλια, είναι ιταλική τρίτης, όλα τα βαρέλια και όλα τα ιταλική τρίτης, τα ραγνωτικά τα βαρέλια. Πάρα πολύ ωραία. Είμαστε στην καρδιά δηλαδή τώρα της αποθήκευσης του ενοποιείου, του κρασιού, του έτοιμου κρασιού. Ναι, στο ρήμα του κρασιού μέσα σε βαρέλι. Εδώ είναι τα κόκκινα, τα οποία τα έχουν βάλει και αυτά μέσα σε βαρέλι. Και εδώ σε κάποιο σημείο, από πάνω, δηλαδή δεν είναι εφικτό, αλλά όπως μπαίνουμε στην είσοδο,
Έχει μία οπή περίπου γύρω στα 80 εκατοστά, ένα κυκλικό, το οποίο βλέπεις κάτω, γιατί όλα εδώ είναι διάτριτα, είναι τζάμια. Και βλέπεις κάτω δηλαδή τα βαρέλια. Άρα φτάσαμε και στο χώρο εδώ. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ωραία, εδώ είναι και από εξωτερικό χώρο το κελάρι που λέμε που έχει τα βαρέλια, τα κρασιά. Εδώ ερχόμαστε σε έναν άλλο χώρο με τους αναλυκιστήρες που ανεβοκατεβαίνουν ή δεξαμενές ή με αδειλίες κάτω. Εδώ είναι... Εδώ είναι το χημείο μας. Εδώ πέρα γίνεται το εργαστήριό μας, μπορούμε να κάνουμε τη φάρμα της αναλύσης μας. Πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, εμείς δεν είμαστε χημικοί. Ενδεικτικά πάρα πολύ ωραία. Οι χώροι είναι άψογοι. Και η εγκατάσταση που είναι καινούργια... Ο αναλυκιστήρας που είδατε πριν λίγο, ναι? Είναι για να μπορεί να υπάρχει πρόσβαση σε αυτά τα διοικητικά προβλήματα σε όλα τα αδέλια μας. Πολύ ωραία, πάμε και στον έτερο χώρο. Είναι διάθεση, είναι η περίοδος που γίνεται ο τρίγωνος στη Σαντορίνη στην Κυριαστιά. Από εδώ αριστερά μπορείτε να δείτε το πώς... Ο πίνακας χειρισμού. Το πώς ελέγχουμε εδώ είναι ο πίνακας ελέγχου των θερμοκρασιών. Εδώ πέρα έχουμε τις αναλυτήρες μας. Μάλιστα. Αυτό φυσικά γίνεται η αλκοολική ζύμωση, έτσι ελέγχουμε την αλκοολική μας ζύμωση. Εμφιαλωτήριο. Μάλιστα, μάλιστα. Από εδώ πέρα μπαίνει η φιάλη, όπου και επιλέγετε. Ναι, ναι, ναι. Συνέχεια μπαίνει μέσα άσοδο, εδώ πέρα είναι το κερδιστικό, από εδώ πέρα κερδίζει. Και από εδώ πέρα μπαίνει το φέλη, και είναι το κουτάλι, και είναι μαζί και χωριστή. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Και όλα inox, βλέπετε εδώ η κατασκευή, γιατί είναι... Και εδώ πέρα είναι ο χώρος όπου γίνεται η αλκοολική ζύμωση. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Οι δεξαμενές περισσότερες είναι διπλές. Δηλαδή η μία κάθεται πάνω στην άλλη. Είναι δύο δεξαμενές και όχι μία. Ναι. Γι' αυτό βλέπετε εδώ ότι υπάρχει μία πόρτα και πάνω μία δεύτερη πόρτα. Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό ναι. Για να μπορούμε να έχουμε πολλά διαφορετικά τονάζ. Δηλαδή να είναι δεξαμενές που να είναι πέντατόνο, πέντετόνο, τεσσάρων, τριών, δύο κλπ. Όλες με ανάδευση, βλέπουμε τζάκετ ψήξης εξωτερικά για να κρατήσει... Ακριβώς, για να μπορέσουμε να έχουμε ελεγχόμενη θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της αλκοολικής ζύμωσης. Και εδώ μπορείτε να δείτε δεξαμενές οι οποίες βοηθούν τη γλυκή σταθεροποίηση. Μια δεκάτομη, πεντάτομη και μια τρίτομη. Ναι, ναι, οπότε κάνετε ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε κάνετε. Προσπαθούμε να κάνουμε καλά κρασιά. Αυτό είναι το ζητούμενο και από ό,τι φαίνεται κάνετε. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, και ενδεικτικά, γιατί πολύ λίγοι θα είχαν τη δυνατότητα να έρθουν να δουν εδώ τους χώρους αποθήκευσης, ζύμωσης, εμφιάλωσης. Ωραία. Και τώρα αν θέλετε πάμε να τα δοκιμάσετε. Γιατί όχι, γιατί όχι. Ούτως ή άλλως τα πάντα γίνονται για τη γεύση. Ναι, ναι. Ξαναήρθαμε στον αρχικό χώρο, στο επίπεδο της γης που ξεκινήσαμε, δηλαδή πριν κατεβούμε δύο πατώματα κάτω. Και εδώ είναι ο χώρος. Έτσι ενδεικτικά. Να πάρουμε κάποια πλάνα. Όλα προσεγμένα πάντως είναι, όλα προσεγμένα. Μπράβο. Α, σχηματίστηκε δηλαδή ολόκληρη η Σαντορίνη, η Ερασιά, το ηφαίστειο. Μελετημένα είναι όλα. Thank you.
άνθρωπος είναι πολύ προσεκμένος. Την αλήθεια λέω, λέω τίποτα λιγότερο ή τίποτα, ούτε τίποτα περισσότερο, αυτά που βλέπω λέω. Οι ετικέτες που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή είναι τρεις. Η πρώτη είναι η Σαντορίνη. Μάλιστα. Λέγοντας Σαντορίνη εννοούμε ότι είναι Πουπ Σαντορίνη και ότι τα σταφύλια έρχονται μόνο από το νησί της Σαντορίνης. Η δεύτερη μας ετικέτα είναι το Τερασέα, το οποίο πάνω όπως βλέπετε έχει και το νησί της Σειρασιάς, που σημαίνει ότι όλα τα σταφύλια έρχονται από το νησί της Σειρασιάς. Επίσης είναι κρασί Πουπ Σαντορίνη. Η τρίτη μας ετικέτα είναι το Νυχτέρι. Βλέπετε έναν κομίτη που πέφτει και κάνει ναι, 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 ναι. Και θυμίζει το όνομά του Πουπ Σαντορίνη Νυχτέρι 2022. Το κρασί δηλαδή που μπαίνει, που ζυμώνεται και μένει στα βαρέλια τουλάχιστον για 4 μήνες. Τόσο διαρκεί η ζύμωση δηλαδή? Όχι, η διάρκεια της ζύμωσης είναι περίπου 20 μέρες. Ναι. Ανάλογα. Είναι περίπου 20 μέρες. Αλλά πρέπει να παραμείνει, για να λέγεται νυχτέρι, πρέπει να παραμείνει τουλάχιστον 3 μήνες στο βαρέλι. Το δικό μας το νυχτέρι είναι περίπου 4, αλλά το πάλι έχει να κάνει με τη χρονιά. Άλλες φορές δηλαδή μπορεί να μείνει και 5 μήνες ή 6. Ανάλογα. Όσο χρειάζεται. Ναι, κάνουμε γευστικές δοκιμές και κάποια στιγμή καταλαβαίνουμε ότι είναι η στιγμή να βγει από το βαρέλι. Μάλιστα. Και τώρα θα δοκιμάσουμε, γιατί είμαστε στη Φυρασιά, θα δοκιμάσουμε τη Φυρασιά 2021. Στην υγειά σας. Στην υγειά σας. Επιτυχίες και ό,τι το καλύτερο. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, δοκιμάσαμε και το κρασί εδώ το θηρασότικο, ήταν άψογο. Εγώ βέβαια είμαι λάτρης του Βυσάντο που έχω μάθει, αλλά καλό είναι να μαθαίνουμε όλα τα πράγματα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω καταρχήν για την ξενάγηση στους χώρους, για όλα όσα μας είπατε και μάθαμε στο σύντομο διάστημα που είμαστε μαζί εδώ στο χώρο. Ποιες ώρες μπορεί να σας επισκεφθεί κάποιος, έτσι να γνωρίσει το χώρο, να δοκιμάσει τα κρασιά εδώ της θηρασιάς και οτιδήποτε άλλο. Μπορεί κάποιος να μας επισκεφτεί κάθε μέρα από εκτός Τρίτης, από τις 9 η ώρα μέχρι τις 5 η ώρα το απόγευμα, από τον Απρίλιο μέχρι και αρχές Νοεμβρίου, αν και είμαστε ανοιχτά και το χειμώνα, αλλά το χειμώνα είμαστε μόνο από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω και πάλι και να Εμείς ευχηθ... ευχαριστούμε και και θα να έχουμε μεγάλη ευχηθ... μας χαρά να έρθετε. να είστε καλά και να ευχηθούμε καλά κρασιά. Μακάρι. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.